είναι ακόμα πιο δυσάρεστο. Και ειλικρινά θέλω να εκφράσω και στις οικογένειες αυτών των παιδιών, ενδεχομένως είναι νέοι άνθρωποι, των ανθρώπων τελικά που βρέθηκαν σε αυτήν την κακή στιγμή, και να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στον τουρκικό λαό. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα διαβάζω τα πράγματα, πάντα θέλω να τα διαβάζω από την αισιόδοξη και κυρίως από τη λογική πλευρά. Υπάρχουν ακραίες φωνές στην Ευρώπη και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι και κρατών που μπήκαν στην Ευρώπη με την υπογραφή της Ελλάδος, και ανθρώπων που σε τελική ανάλυση αναγκάζομαι να τους θυμίζω ότι όταν βρέθηκε η δημοκρατία και η ελευθερία στην Ευρώπη σε κίνδυνο, η Ελλάδα πήγε με τις δυνάμεις που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και αυτοί οι περισσότεροι παραδόθηκαν ανεφόρο στο Χίτλερ. Λοιπόν, γιατί είναι, καμιά φορά και η ιστορία είναι χρήσιμο να την θυμόμαστε. Τώρα, τι θα κερδίσει η Ευρώπη από αυτή την ιστορία? Να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Μια πρόσκαιρη αναχέτηση ενός προβλήματος που δεν μπορεί να το εκμηδενήσει, διότι η πηγή του παράγει συνεχώς πρόβλημα. Η Ευρώπη έχει ευθύνη για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι άμυρη ευθυνών. Ως εκ τούτου, αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή και δεν προέβλεψαν τις εξελίξεις, γιατί εδώ δείχνει και ανικανότητα σε τελική ανάλυση, διότι όταν ανοίγεις ένα μέτωπο πρέπει να ξέρεις και πώς θα το διαχειριστείς στην εξέλιξή του. Έρχεται τώρα λοιπόν και λέει ότι η Ελλάδα έχει όλη την ευθύνη. Η Ελλάδα που σηκώνει το 90% του προβλήματος της εισδοχής όλων αυτών των ανθρώπων. Η Ελλάδα που έβγαλε σχεδόν πνιγμένους 130.000 ανθρώπους. Όταν αυτοί μας είπαν ότι θα μας δώσουν 30 σκάφη στο λιμενικό και μας έδωσαν 8. Όταν είπαν θα φέρουν Frontex για 1.800 άτομα, φέραν 800. Όταν είπαν για σύνοριοφύλακες και δεν φέραν τίποτα. Κύριε, δηλαδή αυτά, η Ελλάδα σήμερα, αυτή τη στιγμή που πάει ο Πρωθυπουργός που πάει στην Ευρώπη, έχει σήμερα να τους πει ότι η Ελλάδα απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει δεσμευτεί έχει κάνει το 80%. Αυτοί δεν έχουν κάνει ούτε το 20%. Γιατί και να ξέρει ο ελληνικός λαός, και να ξέρουν λόγος και ορισμένοι συνάδελφοί σας, που δεν ξέρω πόσο καλά διαβασμένοι είναι, όταν αναφέρονται και κάθε φορά που θα βρουν ευκαιρία είναι να επιτεθούν στην κυβέρνηση, να τα χρεώνουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ανάμεσά μας, ανάμεσα στις διαφορές μας, σε αυτόν τον τόπο υπάρχει και μια έννοια που πρέπει να μας ενώνει, και είναι η έννοια του πατριωτισμού. Εγώ λέω λοιπόν, ναι, να αναδειχτούν οι αδυναμίες της Ελλάδος. Αυτά είπα εγώ όταν αναγνώρισα στη συνάντησή μου με τους δύο υπουργούς εσωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας. Τους είπα, εμείς έχουμε αδυναμίες. Έχουμε, γιατί είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση μετά το 1929 και τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά παρά τα αυτά έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες. Τι χρήματα μας δώσανε? Ήσασταν σαφείς. Όχι, να ξέρει ο κόσμος. 400 λοιπόν, ακούω και τον κύριο Αβραμόπουλο να λέει πολλές φορές εδώ για διάφορα και δεν ξέρω τι. 470 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων τα 136 είναι η συμμετοχή της Ελλάδος, για τα 6 χρόνια παρακαλώ. Ναι, το ξαναλέω, για τα 6 χρόνια. Πολλά. Πόσα ξόδεψε η Ελλάδα πέρυσι, ξέρουνε? Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να εγκαλεί την Ελλάδα έτσι αβασάνιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα για να μπούμε έτσι και στα εσωτερικά μας. Πριν και σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ θέλω να πω κάτι. Επειδή ακούω μερικούς έτσι όψιμους πατριώτες εκεί να ανησυχούν. Η συμφωνία που έχει γίνει, ό,τι θα γίνεται εκεί θα είναι με ομοφωνία. Άρα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες αξιωματικούς. Είπατε ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα ανοίξει μετά την αξιολόγηση. Απλή αναλογική θα φέρετε? Ο εκλογικός νόμος φιλοδοξεί να φέρει ένα νέο άνεμο δημοκρατίας στο πολιτικό μας σύστημα. Έναν άνεμο που θα δίνει τη δυνατότητα έκφρασης σε όλους με δίκαιο τρόπο, χωρίς να κλέβει, και κυρίως να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 40% της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων αυτού του κομματιού, που αποστρέφονται το πρόσωπό τους από την πολιτική. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η απλή αναλογική, λέτε?
Βεβαίως. Άρα λοιπόν. Ο εκλογικός νόμος θα φέρει πολλά πράγματα. Δεν είναι ένας εκλογικός νόμος που έχει τη λογική μόνο να φέρει να γίνει πιο δίκαιος, ας πούμε, να μειώσει τον πόνους ή να το εκμηδενίσει. Είναι θέλετε να μας δώσετε μερικά στοιχεία. Ναι, ένα περίγραμμα. Δηλαδή θα μειωθούν οι βουλευτές, θα μειωθούν. Και αυτό είναι στο τραπέζι. Και αυτό είναι στο τραπέζι. Οι περιφέρειες θα σπάσουν. Θα σπάσουν, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το εκολαπτήριο της μεγάλης διαφθοράς θα σπάσει. Μάλιστα. Το μπόνους θα καταργηθεί ή θα μειωθεί? Κοιτάξτε, το ότι θα περιοριστεί σημαντικά είναι αναγκαίο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την λειτουργία μιας κυβέρνησης, του κράτους. Μπορεί να βάλεις ένα όριο πολύ σημαντικό, διότι αν κοντά θα επιτραπούν οι συμμαχίες. Οι συνεργασίες των κομμάτων. Εννοείται ότι θα μπορεί να πάρει, αν είναι συνασπισμός το πρώτο, θα πάρει τον πόνους. Όποιο υπάρχει. Αλλά όχι όμως. Λέω τώρα έτσι, ανοίγουμε μια κουβέντα η οποία δεν είναι στατική. Σύμφωνα. Δεν είναι θέσφατο, δεν είναι φετφάς που λέει ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος. Ναι. Λοιπόν, είναι μια κουβέντα. Ας πούμε, αν μια συμμαχία ή ένα κόμμα πιάσει 40%, μήπως πρέπει η λογική να ισχυριστεί ότι αυτό το κόμμα. Ο ελληνικός λαός θέλει να του δώσει εντολή διακυβέρνησης. Καλά, θα το δούμε αυτό, γιατί το υπόλοιπο 60 θα διαφωνήσει μαζί σας. Εντάξει, το μπορεί να είναι καταλληλό. Άρα μένει να το δούμε. Δώσατε μερικά στοιχεία πάντως σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Πάμε λίγο στα πιο εσωτερικά. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Ωραία. Θα είναι προϊόν συνένεσης. Εγώ γι' αυτό άνοιξα την κουβέντα, διότι θεωρώ ότι στην αρχή της τετραετίας πρέπει αυτά τα πράγματα να επιλύονται με ηρεμία, να μην υποκύπτουν στην πίεση των εξελίξεων και των σκοπιμοτήτων, για να μπορέσει να γίνει ένας δημιουργικός διάλογος. Και κυρίως να σας πω κάτι, η φιλοδοξία μου είναι να ψηφιστεί ο νόμος με 200 βουλευτές για να πάμε να φιλοδοξία σας, τι σημαίνει αυτό? Εκλογές. Ότι μακάρι. Ναι, εντάξει. Να και δεν είναι συνενετικό. Δεν θα περάσει και με λιγότερες ψήφους. Το θέμα είναι τώρα να πάμε στη διαλειτουργικότητα του φορέου του δημοσίου. Ένα σημαντικό θέμα. Μια σημαντική προσπάθεια που γίνεται. Αλλά θέλω να μας ξεκαθαρίσετε τι αλλάζει τη ζωή του κόσμου με αυτό το πράγμα. Εάν μέσα στο 2016, με τις δεσμεύσεις που έχω και με τη σχέση που κρατώ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί την παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά και συμμετέχω για να μπορώ να διευκολύνω τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προχωρούμε στο Μητρό Πολιτών, δηλαδή στην λειτουργία του Δημοτολογίου, καθάριση και έλλειξη αρχείου, με έναν τέτοιο τρόπο που πραγματικά πλέον θα συγκροτήσουμε, θα δημιουργήσουμε το Μητρό Πολιτών, με βάση το οποίο, πάνω στο οποίο θα χτιστεί όλη η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? Τι θα γλιτώνουμε εμείς? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πάνω από 11 εκατομμύρια δικαιολογητικά και πιστοποιητικά μετακινούνται έγχαρτα. Δηλαδή σε χαρτί πας, κάνεις αίτηση, θα πας την άλλη μέρα να το πάρεις, θα απασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι, θα απασχοληθείς εσύ. Μπορεί να υπολογίσει κανείς πόσο κόστος έχει όλη αυτή η ιστορία σε εργατόρες, είτε του πολίτη, του ιδιώτη, είτε του κράτους. Αυτό όλο θα λειτουργεί οίκοθεν. Αυτό είναι μια επανάσταση πραγματική. Όταν λέμε οίκοθεν, πώς το εννοείτε, Υπουργέ? Ακούστε, έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 15 χρόνια. Ώρα να βγούμε από την ψηφιακή καθυστέρηση. Θα πηγαίνω στο ΚΕΠ και θα κάνω αίτηση, όχι, ή από το σπίτι μου? Όχι, στο κομπιούτερ μου. Ούτε ΚΕΠ. Ουσιαστικά θα καταργηθούν και τα ΚΕΠ. Διότι πλέον οίκοθεν θα μπορεί να κινείται όλη αυτή η διαδικασία. Να πηγαίνουν τα χαρτιά εκεί που θα δίνει την εντολή. Από προχθές ξεκινήσαμε τη διαδικασία να μπορούν τα προξενία να επικοινωνούν απευθείας με το Δημοτολόγιο και να επισπεύδουν τη διαδικασία του να πάρουν ένα πιστοποιητικό σε έναν ομογενή Έλληνα που βρίσκεται στην περιοχή τους ή στην ευρύτερη περιοχή τους. Ο στόχος μας είναι μέσα στο 2016 αυτό να φτάσει σε σημείο που ο Έλληνας που είναι, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρα από τη Φραγκφούρτη που είναι ένα προξενείο, να μην χρειάζεται να πάει στο προξενείο. Πότε θα γίνουν αυτά, Υπουργέ? Μέσα στο 2016.
θα προλάβουν στην καινούργια μέσα χρονιά. Μέσα στο 16. Θα προλάβουν στην καινούργια χρονιά τα πιστοποιητικά για τα μέσα, σχολεία. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν φέτος χωρίς να είναι αναγκασμένος ο γονιός να πάει στο δημοτολόγιο, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα. Είναι 600.000 περίπου παιδιά. Υπολογίστε λοιπόν ότι είναι 600.000 μετακινήσεις ανθρώπων και χιλιάδες ώρες εργατώρες. Θα πηγαίνει στο σχολείο και ο δάσκαλος θα μπορεί με το σύστημα να μπαίνει στο δημοτολόγιο και να παίρνει την πληροφορία και να γράφει το παιδί. Υπουργέ, λοιπόν, επειδή μας ακούσατε αυτός τώρα... είναι, αυτό είναι, αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση αντιγραφειοκρατική σε συνδυασμό δε και με την διάταξη που έχουμε καταθέσει στο νομοσχέδιο του κ. Βερναδάκη, που συνιστούμε την Εθνική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και της Διοικητικής Διαδικασίας. Θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές ο περιορισμός της πολυνομίας. Δεν μου λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τίποτα ζητήματα σε σχέση με αυτό ή τα έχετε συμφωνήσει? Όχι, αυτά τα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έπρεπε να είχα γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι όταν συζητώ με διάφορους παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζηλεύω κιόλας. Δεν το κρύβω. Δηλαδή, να μου λένε τώρα οι Εστονοί, ένα κράτος που ήταν στα αζήτητα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να ότι σε ένα τέταρτο, άμα τηλεφωνήσεις σε ένα συγκεκριμένο άρθρο τώρα στην Εστονία, μπορείς να γίνεις ηλεκτρονικός κάτοικος της Εστονίας. Αυτό είναι μια πολύ προχωρημένη διαδικασία που μπορεί να φέρει στη χώρα πολλά κέρδη, επιχειρηματικά κτλ. Λοιπόν, γιατί η Ελλάδα δεν έχει μυαλά? Ο Γιάννης έχει μια ανησυχία. Έχω μια ανησυχία και θέλω να την πω εδώ και πολύ ώρα, γιατί είπατε προηγουμένως. Δεν είμαι καθόλου σοβινιστής, αλλά πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη εθνότητα στον κόσμο σε αναλογία επιστημόνων και σε δημοσιεύσεις επιστημονικές. Κύριε Κουρουμπλή, είπατε προηγουμένως, και αυτή είναι η ανησυχία γιατί μας άκουσε κόσμος, λέτε εδώ θα φτάσουμε στο σημείο να καταργηθούν τα ΚΕΠ. Το να καταργηθούν τα ΚΕΠ σημαίνει όμως. Επανάσταση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η μία πλευρά του νομίσματος, η άλλη είναι ο κόσμος που δουλεύει στα ΚΕΠ. Τι θα γίνει με αυτό? Κανένας δεν χάει τη δουλειά του. Γιατί δεν είπα εγώ. Θα ακούει τώρα κόσμος και θα λέει. Λέω το λέω σαν σχήμα. Μήπως λοιπόν είναι. Όχι, όχι, ερώτημα. Βάζω είσαστε εδώ για να το απαντήσετε. Θα βρούνε και τα ΚΕΠ. Μήπως λοιπόν έχουμε τις ευλογίες των δανειστών. Αλλά με την έννοια ότι κάνετε τη μεταρρύθμιση και διώχνετε και κόσμο. Θα βρούνε και τα ΚΕΠ το ρόλο να έχουν. Αλλά εγώ λέω ότι αν πραγματικά προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα, θα έχουν γίνει κατακλυσμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου. Να απαλλαγεί το δημόσιο από όλη αυτή την λογική της μιζέριας, της γραφειοκρατίας. Δεν ανησυχείτε όμως αυτό που λέει ο Γιάννης, αφήστε τα ΚΕΠ, δεν είναι μόνο τα ΚΕΠ, γιατί άμα πιάσει σε όλο το δημόσιο αυτή τη λειτουργία, που μακάρι να λειτουργήσει ένα αντιγραφειοκρατικό μέτρο ουσίας για την καθημερινότητα των πολιτών. Θέσεις εργασίας, θα έχουμε πρόβλημα? Όχι. Γιατί πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Ποιος κόσμος? Το δημόσιο τώρα αυτή τη στιγμή στενάζει από έλλειψη. Γι' αυτό και πρέπει να, με τη διαδικασία αυτή που κάνουμε τώρα του Μητρώου Στελεχών και του νομοσχεδίου που προωθούμε σαν Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιχειρούμε να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και την αξιολόγηση, να μηδενίσουμε το κοντέρ της αφισβήτησης επιτέλους, γιατί ο Κουρουμπλής θα είναι διευθυντής και δεν θα είναι ο Δάρας ή ο Δαράκης. Λοιπόν, νομίζω ότι φέρνουμε νέα ήθη στο δημόσιο χώρο. Και ως εκ τούτου δεν σημαίνει ότι επειδή θα έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση προχωρημένη θα απολυθούν οι άνθρωποι. Δεν βάλετε στο στόμα μου τέτοια πράγματα. Όχι, δεν βάζουμε, ρωτήσαμε. Δεν υπάρχουν. Να δεν πάμε τώρα και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Δηλαδή, να δούμε, η κυβέρνηση είναι στη μέση. Οι δανειστές θέλουν να σφίξουν τα λουριά ακόμα περισσότερο. Επιμένουν σε όλους τους τόνους. Οι κοινωνικές ομάδες είναι στο δρόμο. Πώς θα βρεθεί? Κοιτάξτε, εγώ ανδρώθηκα πολιτικά από τα λαϊκά κινήματα. Λοιπόν, ως εκ τούτου μακριά από μένα η ενοχοποίηση κάθε προσπάθειας και κάθε διεκδίκησης. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η αξιολόγηση για να πάμε στη ρύθμιση του χρέους είναι επιθήρες. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πώς θα διαχειριστούμε όλοι μαζί, γιατί ο τόπος αυτός ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει σε κανέναν περισσότερο, ούτε περισσότερο θεωρώ ότι εγώ είμαι πατριώτης από κανέναν άλλον από αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν. Ως εκ τούτου, εκείνο που ζητώ
είναι να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή τι διακυδεύεται. Και αν πραγματικά κρίνουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ο καθένας ας επιλέξει. Αλλά εγώ με τη δική μου προσέγγιση των πραγμάτων λέω ας φτάσουμε στη διαπραγμάτευση του χρέους, που θα είναι μια ιστορική μέρα για τα επόμενα δρόμενα για τη χώρα, και από εκεί και πέρα ας μπούμε πάλι στον δρόμο της διεκδίκησης. Τώρα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που πραγματικά έχουν αρκετά δίκαια για αυτά που διεκδικούν, αλλά οφείλουν να παραδεχτούμε όμως ότι αυτά δεν είναι προβλήματα που προέκυψαν τώρα. Είναι προβλήματα διαχρονικά και στον αγροτικό χώρο. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, με ακούν τώρα στην Εντολακαρανία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά άνθρωποι που με γνωρίζουν ότι και σπούδασα και μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια, και όταν πηγαίνω στην πατρίδα μου σε αγροτικό σπίτι μένω, γιατί το σπίτι μου εκείνο είναι, τα αδέρφια μου, τα παιδιά τους. Λοιπόν, δεν είμαι κανένας άνθρωπος που δεν ξέρω τον πόνο και τον κόπο του αγρότη. Αλλά εγώ, επειδή έχω το θάρρος να μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο με τους αγρότες, πιστεύω ότι πολλά ζητήματα, όπως τα ιεραρχούν, δεν θα μου επιτρέψουν να τους πω ότι κάποια στιγμή μπορεί να καταλάβουν ότι διαπράττουν λάθος. Ακούω να λένε να φύγει ο ΓΑ από το κοινό ταμείο. Αυτό σημαίνει περιθωριοποίηση των αγροτών. Διότι η αναλογιστική μελέτη που είχε κάνει ο φίλος μου ο Κουτρουμάνης τους είχε έξω από την Εθνική Σύνταξη. Αυτό θέλουν? Δηλαδή, τους λέει η κυβέρνηση, θα πληρώσετε μέχρι το 20 μια αύξηση περίπου 500 ευρώ, που θα είναι σταδιακή, το χρόνο μιλάω. Λοιπόν, θα έχετε Εθνική Σύνταξη. Και ακούω να μπαίνουν στη λογική εκείνου του πολίτη που πήγαινε στον εργοδότη και του έλεγε μη μου βάζεις ένσημα, δώσε μου τα λεφτά. Και όταν ήρθε η ώρα της σύνταξης έμενε πεινασμένος. Αυτό μας λένε να κάνουν. Όταν μάλιστα, ναι, οφείλει να ξέρει ο κόσμος ο αγροτικός ότι αυτή η αύξηση θα λογίζεται ως έξοδο στα βιβλία εξόδων και θα... Υπουργέ, λοιπόν, δεύτερον, θα αυξήσουμε το ποσοστό από το 35% τουλάχιστον στο 51% όσων λογίζονται αγρότες. Γιατί δεν το ακούω και αυτό να το σηκώνουμε τόσο ψηλά. Τρίτον, με το θέμα της φορολογίας. Εγώ δέχομαι πράγματι η φορολογία ότι είναι ψηλή και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, να ξέρει και ο αγροτικός κόσμος, ότι μήπως φωνάζει για το 12-15%. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, γεννήθηκε όμως θέμα σγουρίδι. Ορίστε. Γεννήθηκε θέμα σγουρίδι. Εντάξει. Υπήρξε ένα θέμα σγουρίδι, τι να κάνουμε. Στην πολιτική υπάρχουν και τέτοιες στιγμές. Τι θεωρείτε, ότι ήταν μια ατυχής έκφραση? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος υπάρχουν ήθελε... τριγμοί στο δεν εσωτερικό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε να πει κάτι το... επειδή υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το θέμα του τι είπε ο Τσίπρας και τι δεν είπε. Ακούστε να δείτε. Οι εκλογές του Γενάρη, πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πρόγραμμα στο οποίο πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αναζωογονήσει τον αγροτικό κόσμο. Και σε θεσμικό επίπεδο, γιατί κυρίως ο αγροτικός κόσμος, ακούστε, αυτά τα αιτήματα όλα είναι παράγωγα, γιατί δεν υπάρχει προστασία του προϊόντος του αγρότη. Διότι εγώ σας λέω, στην Εντολακαρανία έχουμε 18 εκατομμύρια κιλά πορτοκάλια και αμφιβάλλω ακόμα αν έχουν συσκευαστήριο. Έχουμε τρεις ομάδες παραγωγών που υπολειτουργούν και πουλάνε τα πορτοκάλια στο κλαρί. Και όσοι με ακούνε λένε, τώρα ακούναν το κεφάλι τους, είμαι σίγουρος, και λένε έχει δίκιο ο Κουρούμπλης. Και δεν μπορούν να διαπραγματευτούν το προϊόν τους. Λοιπόν, ξέρω καλά τι γίνεται στον χώρο των αγροτών. Αν ο χώρος των αγροτών δεν οργανωθεί να παράγει και να διακινεί το προϊόν, εγώ δεν άκουσα έναν συνδικαλιστή να πει η κυβέρνηση να μας εξασφαλίσει, αφού δίνει άδειες στα σούπερ μάρκετ, το 15% των ραφιών να είναι προϊόντα συνεταιριστικά. Δεν ακούω τέτοια πράγματα που πραγματικά θα προστατεύσουν τον παραγωγό από την εκμετάλλευση του μεσάζοντα, που από τότε που γεννήθηκα άκουγα για μεσάζοντα και ακόμα ο μεσάζοντας γυζεί και βασιλεύει. Λοιπόν, πάω λοιπόν και στο θέμα αυτό, γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, ήρθαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού μία συμφωνία. Αναγκάστηκε να πάει σε αυτή τη συμφωνία. Τι να κάνουμε?
Άλλα πιστεύαμε το Γενάρη, ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο, και ήρθε μια άλλη πραγματικότητα το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα, αυτή η κυβέρνηση δεν εξελέγει για τρεις μήνες. Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, όσοι θέλουν να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τη σοβαρότητά μας, υπάρχει κυβέρνηση η οποία ξεδίπλωσε το πρόγραμμά της μέσα σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες. Εγώ έζησα τις πρώτες μήνες του Πασόκ το 81. Ήμουν στέλεχος, είχα φοιτητής και δικηγόρος νέος τότε κτλ. Λοιπόν, μας λέγανε σε 5 μήνες θα πέσει η κυβέρνηση, σε 6 μήνες θα πέσει η κυβέρνηση, σε 8 μήνες θα πέσει η κυβέρνηση, το Πάσχα θα πέσει η κυβέρνηση, το καλοκαίρι θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν έπεσε τελικά η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση και εκείνη τότε και αυτή η κυβέρνηση ξέρει στην ψυχή του, στη συνείδηση του ο πολίτης, ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού. Υπουργέ, απολογείται στο λαό και θα αποδείξει μέσα στην τετραετία, και εκεί θα κριθεί. Και αν πραγματικά τότε η κυβέρνηση αυτή είναι ασυνεπής απέναντι σε αυτόν τον λαό, να μας στείλει στα αδύνατα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διάλειμμα, διαφημιστικό. Και πάλι μαζί.